Υπό τους ήχους της κριτικής μουσικής, το θερμό καλωσόρισμα στο πρώτο γκρουπ αυστριακών συνταξιούχων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Τα τελευταία χρόνια είχαν φύγει από την Κρήτη, είχαν πάει σε άλλες περιοχές. Με τη βοήθεια των τουριστικών πρακτόρων όπως του κ. Αποστολάκη και του Δήμου Χερσονήσου, καταφέραμε φέτος αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουμε για την επόμενη διετία πάλι στην Κρήτη. Είναι ένα πρόγραμμα που μακάρι και τα δικά μας τα ταμεία κάποια στιγμή να μας κάνουν τέτοιες διακοπές. Καληνύχτα, καλημέρα. Λίτο. Μου αρέσει εδώ. It's okay. It's good. Είναι καλή η Ιρακή. Θα μείνουμε 7 μέρες. Αυστριακοί συνταξιούχοι ενθουσιάστηκαν με τη θερμή υποδοχή, ενώ κεράστηκαν ράκι, καλιτσούνια και παραδοσιακά γλυκίσματα. Η εταιρεία Signorizer ανήκει στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων της Αυστρίας. Φέτος θα έρθουν με περίπου 8-8.500 άτομα και του χρόνου τα υπόλοιπα. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν στη Ρόδο, ήταν στην Κύπρο και με μεγάλη μας χαρά 19 και 20 τους υποδεχόμαστε στο Δήμο μας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα εξειδικευμένο προφίλ επισκέπτη, το οποίο το θέλουμε γιατί κινείται κυρίως εκτός της high season που λέμε. Πρόκειται για ένα ειδικό πρόγραμμα διακοπών ηλικιωμένων που θα διαρκέσει φέτος 45 μέρες. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι δεν πηγαίνουν μόνο στην παραλία. Έχουν πολλές εξορμήσεις για να γνωρίσουν την Κρήτη, τους ανθρώπους, την ιστορία και τον πολιτισμό της και να επικοινωνήσουν με τον τόπιο πληθυσμό. Θα δουν Κνωσό, θα δουν το μουσείο, θα δουν τα Μάταλα, τη Φεστό, θα πάνε στα Χανιά, θα πάνε σε χωριά του νομού Ηρακλείου, Σπιναλόγκα. Την περασμένη Κυριακή ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις τσάρτερ της νέας τουριστικής σεζόν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αριθμός πτήσεων που αυξάνεται σταδιακά εν ώψη του Πάσχα των Καθολικών. Φέτος πιστεύω ότι είναι μια χρονιά εξισορρόπησης, θα έλεγα. Και λογικό είναι, αν κλείσουμε και με το ίδιο νούμερο το περσινό, εγώ τουλάχιστον θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Φυσικά η Κρήτη πάντα κάνει εκπλήξεις.